Εδώ είναι η διαφορά μας. Είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του χριστιανισμού, της πίστεώς μας και με όλες τις άλλες θρησκείες που υπάρχουν. Θυμιατάκια, λιπανιστήρια και καντήλια έχουν και οι υπόλοιποι, ξέρετε. Και οι υπόλοιποι έχουν. Και ναούς έχουν και οι υπόλοιποι. Και τελετές έχουν οι υπόλοιποι. Και γάμους έχουν και βαπτίσια έχουν. Απ' όλα έχουν. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Γιατί είναι στην πλάνη. Άρα ούτε σένα και εμένα με σώζουν τα καντήλια, τα θυμιατήρια, τα πρόσφορα, οι γονικλησίες μου, οι προσευχές μου. Δεν με σώζουν όλα αυτά. Εάν μέσα μου έχω το παραμικρό αγάθι που δεν μπορώ να ξεχάσω. Έρχονται άνθρωποι που ακόμα τον εμφύλιο πόλεμο ψωμολογούνται. Και τον ακούς και σου λέει, με έσφαξε τα αδέρφια μου μπροστά μου με μαχαίρι. Τα σκότωσε. Δεν μπορώ αυτόν τον άνθρωπο να τον συγχωρήσω. Μου στέρισε τους γονείς μου. Μου στέρισε τα αδέρφια μου. Δεν μπορώ να το βγάλω από μέσα. Και όμως έρχεται ο Χριστός που σου λέει, αν θες να είσαι μαθητής μου, όλα αυτά πρέπει να τα ξεχάσεις. Όλα αυτά πρέπει. Και όταν τους πεις ότι, μα το ίδιο έκαναν στον Χριστό, και ο Χριστός είπε, Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδας η τυπίωση. Ότι ο ίδιος ο αρχηγός μας συγχώρησε από κάτω τον Άννα και τον Καϊάφα. Συγχώρησε το παιδί του τον Ιούδα που τον πρόδωσε. Συγχώρησε όλους αυτούς οι οποίοι κίνησαν νήματα εναντίον του. Και από τι απαντάει. Εκείνος ήταν Θεός, ήταν ο Χριστός. Και γι' αυτό του μπόρεσε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω. Τότε δεν μπορούμε να είμαστε και εμείς δικοί του μαθητές. Διάβαζα εδώ μες στο γεροντικό, ένας λέει από τους πατέρες της ερήμου, έκανε αυτή την παραστατική διδασκαλία στους νεότερους μοναχούς. Υπόθεσε, αδελφέ μου, ότι αυτή τη στιγμή παίρνω το πρόσωπο του δίκαιου κριτού και ανεβαίνω πάνω στο δικαστικό βήμα. Σε ρωτώ λοιπόν, τι θέλεις να σου κάνω? Αν μου πεις ελέησέ με, σου αποκρίνουμε. Ελέησε και συγχώρεσε εσύ πρώτα τον αδελφό σου. Αν πάλι μου πεις συγχώρεσέ με Κύριε, σου απαντώ. Συγχώρεσε και εσύ τα σφάλματα του πλησίου σου. Μήπως είναι άδικος ο κριτής? Μη γέννητο. Αδελφέ, στο χέρι σου είναι να κερδίσεις τη συμπάθεια του κριτού, του Κυρίου μας. Αρκεί να έχεις μάθει να αγαπάς και να συγχωρείς. Απλό παράδειγμα. Λέει το γεροντικό. Πείτε λέει ότι βρεθήκατε και είμαι εγώ κριτής αυτή τη στιγμή και έχεις κάνει κάτι. Τι θα μου ζητήσεις? Να σε ελεήσω και να σε συγχωρήσω. Και σου λέω, θες να σε συγχωρήσω? Μάλιστα. Για αυτό που μου έχεις κάνει, μάλιστα. Συγχώρησε και εσύ τον διπλανό σου. Που κάτι σου κάνει και εκείνος. Συγχώρησε τον διπλανό σου. Αυτό που σε έχει βλάψει. Αφού μου ζητάς από μένα να σε συγχωρήσω και να σου δείξω αγάπη, δεν ζητώ τίποτα το τραγικό και μου. Αυτό που μου ζητάς, σου ζητώ εγώ. Να το κάνεις πρώτα εσύ στο διπλανό σου. Και μετά θα σου δώσω εγώ. Θα σε συγχωρήσω κι εγώ. Αυτό ζητάει ο Χριστός μας. Και μέσα σε αυτό πρέπει να ξέρετε, όπως είπε, η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη προς το πλησίο, μέσα σε αυτές τις δύο εντολές κρύβεται όλη η γραφή. Κρύβεται όλη η πίστη μας. Η πίστη μας δεν είναι τήρηση νόμων. Γιατί βλέπετε, μένουμε απλά στο νόμο. Και ξεχνάμε ότι η χάρις κατήργησε τον νόμο. Κατήργησε τον νόμο. Ναι, μεν εφαρμόζουμε το τυπικό, αλλά δεν είναι πλέον στον χριστιανισμό μέσα η ουσία του τύπου. Δεν είναι η ουσία του τύπου. Και το έχω ξαναπεί σε ομιλία μου. Όταν είχα πάει στο Άγιον Όρος στις Σκήτες, καθίσαμε ένα βράδυ εκεί με τους πατέρες και μιλάγαμε μέχρι το πρωί και πήγε 4 η ώρα. Συζητούσαμε συνέχεια για τον Χριστό.
και μιλούσαν για τον Χριστό. Οπότε εγώ ο τυπικός, αφού τελειώσαμε 4 ώρα, λέω, πατέρες, να κάνουμε το απόδειγμα, να κάνουμε λίγο προσευχή και να πλαγιάσουμε. Και μου λέει ο ασκητής, ορίστε, τι να κάνουμε, λέει. Λέω, το προσευχή μας, για να κοιμηθούμε. Αυτό είναι ο τύπος. Μου λέει, τόση ώρα για ποιον μιλάμε και σε ποιον μιλάμε. Η κουβέντα μας από κύριο μου ποιον ήταν. Με ποιον μιλούσαμε. Ανάμεσά μας ήταν ο Χριστός. Με αυτόν μιλούσαμε. Γι' αυτόν συζητούσαμε. Σε αυτόν απευθυνόμαστε. Και τώρα μου λες, μου λέει, να κάνουμε. Αυτό είναι ο τύπος μου. Όταν όλη μας η ζωή είναι μια προσευχή, ότι όλη μας η ημέρα αφιερώθηκε στον Κύριο, τι παραπάνω θα σου προσθέσει το να πεις του πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα από το κράτορα και ό,τι λέει το πατέρα μου, το απόδειγμα. Όταν όλη σου η ημέρα σήμερα, από το πρωί μέχρι το βράδυ τις 4, ήμασταν μια αναμένη λαμπάδα που μιλούσαμε για τον Χριστό. Ο τύπος μου λέει, πατέρα Νεκτάρη, είναι για αυτούς που είναι απ' έξω και τρέχουν στις δουλειές τους και δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Και γι' αυτό έχει ορίσει η Εκκλησία να κάνουν τότε προσευχή. Να κάνουν τότε προσευχή. Εκείνη την ώρα. Όταν όλη σου η ζωή είναι λαμπάδα και όλη την ημέρα καθίσαμε, βλέπετε λοιπόν ότι ποιο είναι ο τύπος. Και αυτό τώρα που έναν ασκητή πάνω στο Άγιο Όρος. Και από εκεί κατάλαβα και από εκεί συνέλαβα και τον τίτλο του βιβλίου που γράψαμε, «Ο Ιησούς ως έρωτας και εραστής». Όταν είσαι μαζί με τον άνθρωπο τον οποίο λατρεύεις και αγαπάς, τον Ιησού, τον Θεό σου, όταν είσαι όλη την ώρα μαζί και μιλάς όλη την ημέρα και είσαι όλη την ημέρα παρέα, δεν μπορεί ξαφνικά κατά τις 10 το βράδυ να πεις και τώρα θα σου μιλήσω ιδιαίτερα, θα σου πω το απόδειγμα. Ακούγεται χαζό. Ακούγεται ανόητο. Γιατί σκεφτείτε με ένα πρόσωπο να είσαι από την ημέρα μαζί και ξαφνικά να πεις τώρα θα σου πω και κάτι επιπλέον, σαπίμα, να σου διαβάσω το απόδειγμα. Αφού ζεις όλη την ημέρα μαζί σου. Αν αυτό που έχει ουσία είναι το να ζούμε το Θεό βιωματικά. Να ζει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Να πάρεται ο Χριστός και να είναι μέσα στους παλμούς της καρδιάς μας. Αυτή είναι η ουσία. Και να είμαστε άνθρωποι της αγάπης. Αμέσως όταν μας κάνει ο άλλος κάτι, κοιτάμε εμείς πώς θα του κάνουμε κάτι. Πώς θα τα αποδώσουμε. Τι πρέπει να κάνω για να... Αν θα το φτιάξω τον κερατά, λες. Δεν μπορεί. Θα στον διορθώσω. Έτσι το πάει εκείνος. Θα δεις και εγώ τι θα κάνω. Μία εκείνος θέλει. 100 εγώ. Αυτός δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στα πλαίσια της αγάπης και του πνεύματος του Χριστού. Επειδή κάνει το απόδειπνο, επειδή μου κάνει τον άρθρο και επειδή δεν χάνει Θεία Λειτουργία. Έχει κρατήσει τον τύπο, έχει χάσει την ουσία. Αυτό έπαθε η ανθρωπότητα έξω. Γιατί έξω οι εκκλησίες μας κάνουν και τους όρθους και τις λειτουργίες και τα απόδειπνά τους και τους εσφαιρινούς τους. Και πάει η καμπάνα. Και πολλοί άνθρωποι τα κάνουν και στα σπίτια τους το απόδειπνό τους. Και το πρωί την προσευχή τους. Κρατούν την νηστεία τους. Δετάτη την Παρασκευή. Τώρα που είναι η νηστεία των Αποστόλων. Αυτό είναι ο τύπος. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε στην καρδιά μου. Το πρόβλημα είναι τι έχω μέσα στην καρδιά μου. Είμαι έτοιμος όλους αυτούς, μπορώ, όλους αυτούς που κάθε μέρα με κατηγορούν, όλους αυτούς που κάθε μέρα με λιδωρούν, όλοι αυτοί που κάθε μέρα με υβρίζουν, όλοι αυτοί που κάθε μέρα με ειρωνεύονται, όλοι αυτοί που μιλούν εις βάρος μου, πίσω από την πλάτη μου. Εγώ να πω, δεν πειράζει. Συγχώρεσέ τους, κύριε, δεν ξέρω τι λένε.
σε έχει κοροϊδέψει ο διάβολος. Μπορώ να το κάνω. Εάν το κάνω, τότε έχω μέσα μου το Θεό. Τότε έχω αποκτήσει αυτό που θέλει ο Χριστός μου, την αγάπη. Και επειδή ο Θεός αγάπη εστί, άρα έχω το Θεό μέσα. Αυτός ο άνθρωπος έχει όντως το Θεό. Ο άλλος που είναι τύπης δεν τον έχει. Έχει μείνει ακριβώς το τυπικό. Επομένως αυτό το οποίο πρέπει εμείς να αποκτήσουμε. Δεν είναι το να είμαστε τυπικοί. Πρέπει να είμαστε ουσιαστικοί. Ακόμα και όταν ο διπλανός μας, ο αδελφός μας, μέσα στο μοναστήρι, μας πει κάτι. Τόπο. Δεν βρίες. Κάτι έγινε. Μπορεί να τον αδίκησα. Μπορεί να τον έβλαψα. Μπορεί να έφταγα εγώ. Και δίκαια τον φούντωσα. Και τον ευρίασα. Ποια είναι η πραγματική αγάπη. Αυτός να μην το κρατήσει. Μέσα του. Αλλά και εγώ να μην το κρατήσω. Και αυτός και έτσι. Είπε κάτι, λέχτηκε κάτι, τελείωσε. Και όπως έλεγε κάποιος άλλος πατέρας μέσα εδώ στο γεροντικό, έλεγε ότι εάν λέει κάποιος σε βρίσει, εσύ ευλόγησέ τον ή σε κακολογήσει. Αν δεχτεί την ευλογία σου, είναι καλό και για τους δύο. Αν όμως δεν τη δεχτεί, εσύ παίρνεις την ευλογία του Θεού και σε αυτόν μένει η ύβρις και η συμπαθαντία. Του έμεινε και. Ενώ εσύ το αντίθετο, κέρδισε την ευλογία του Θεού. Αυτή είναι η πρακτική που πρέπει, ο τρόπος, ο πρακτικός που πρέπει να ζούμε και να βιώνουμε. Και γι' αυτό ο χριστιανισμός δεν είναι μια θρησκεία που πιστεύω σε ένα Θεό και κάνω εκείνο. Είναι καθημερινή πράξη. Είναι βίωμα. Αυτό πρέπει να το βιώνω κάθε μέρα. Δηλαδή στην πράξη. Και γι' αυτό είπε ο Χριστός δύο ουσιαστικά οι εντολές. Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες ιδέες. Και αυτό δεν υπάρχει. Εμείς αγαπήσαμε όχι τον Θεό και όχι τον άνθρωπο. Αγαπήσαμε τον εαυτό μας. Δεν αγαπήσαμε ούτε τον Θεό, ούτε τον συνάνθρωπό μας. Αγαπήσαμε τον εαυτό μας. Με αποτέλεσμα να θεοποιήσουμε την ύλη. Πείτε μου τι κοιτάει έξω ο κόσμος να κάνει. Να ζήσει καλά. Να περάσει καλά. Έστω και εις βάρος των άλλων. Και εις βάρος των άλλων. Από εκεί βγήκαν οι μίζες. Σου λέγω να τα πάρω, να ζήσω καλά. Ας μην έχουν τώρα τα ταμεία χρήματα να ζήσουν οι υπόλοιποι. Δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά το ίδιο σκεπτικό έχουμε και εμείς. Αυτό είναι το κοσμικό φρόνημα. Να ζήσουμε καλά. Να περάσω καλά. Αυτό τι σημαίνει? Δεν αγαπάω το Θεό. Δεν αγαπάω τον συνανθρωπό μου. Αγαπάω όμως τον εαυτό μου. Και αφού αγαπάω τον εαυτό μου, κάνω τα πάντα και θυσιάζω τα πάντα προς χάρη να έχω καλά με τον εαυτό μου και να περνάω καλά. Εξού και όταν έρθουν και όλα τα υπόλοιπα θα δείτε. Τα δεινά που θα ακολουθήσουν. Του χρόνου που έρχεται η κάρτα του πολίτη, που τώρα κοίταγα μέσα στο ίντερνετ, άκουγα το πρωθυπουργό που έλεγε στην ουσία δεν θα αλλάξει η ταυτότητα, θα αναπτύξει η ταυτότητα, λέει. Η κάρτα του πολίτη, η οποία θα έχει μέσα πλέον όλα τα στοιχεία του ανθρώπου, ό,τι θέλεις, και θα είναι τα πάντα. Με μικροτσίπ. Δεν θα χρειαστεί να αλλάξουμε άλλη ταυτότητα. Αυτή λέει είναι η ταυτότητα. Και όποιος δεν την έχει ελευθερία, τότε θα έχει πρόβλημα με τις καταθέσεις του, θα έχει πρόβλημα με το ένα, πρόβλημα με το άλλο, στις συναλλαγές του κτλ. Για να δείτε τώρα, πώς είναι αυτοί οι οποίοι θα θυσιάσουν τον εαυτό τους. Αυτοί που αγαπούν τον Θεό και δεν υπολογίζουν τον εαυτό τους. Αυτοί που αγάπησαν τον Θεό και αγάπησαν τον πλησίον τους, δεν υπολογίζουν, δεν αγάπησαν τον εαυτό τους. Και γιατί τον θυσιάζουν.
Αυτός που αγαπάει το Θεό και αγαπάει τον συνανθρωπό του, θυσιάζει τον εαυτό του. Αυτός που δεν αγαπάει το Θεό και δεν αγαπάει τον συνανθρωπό του, αυτός υπερασπίζεται τον εαυτό του. Αγαπά τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, μίζον τούτον, μίζον όλων των πραγμάτων, είναι η αγάπη που πρέπει να έχουμε μέσα μας. Και είναι αυτό το οποίο λείπει και από μας και από όλους τους άλλους. Τώρα, άμα καθίσουμε να αναλύσουμε το πόσο λείπει από μας, είναι σε πολλά επίπεδα. Σε πολλά επίπεδα. Όταν οι Άγιοι φτάνουν στο σημείο, τι κάνουν? Πηγαίνουν στην αγορά, διαβάζουν μέσα εδώ στα βιβλία, γράφουν τα γεροντικά, πηγαίνουν στην αγορά. Πλέκαν όλη την ημέρα, λέει, καλάθια. Οι ασκητές της Ελλήνη πλέκαν καλάθια ή κουμποσκήνια, εν πάση περιπτώσει. Και φεύγαν από την έρημο, και επειδή έχω πάει σε αυτή την έρημο, κάτω εκεί που ζούσε ο Μέγας Αντώνιος, είναι 3-4 ώρες με το αυτοκίνητο μακριά από πόλη. Και όλο έρημο. Και μιλάμε για θερμοκρασία από 45-50-55. Να καίνε τα πάντα εκεί. Να καίνε τα πάντα. Εκεί έζησε ο Μέγας Αντώνιος. Και όλοι αυτοί οι μεγάλοι ασκητές που διαβάζουμε. Αυτοί λοιπόν πλέκανε καλάθια. Και φέρνανε μετά αυτοί οι μοναχοί και πηγαίνανε στην πόλη της Αλεξάνδρειας να πουλήσουν αυτά τα καλάθια τους. Μετά από μέρες ταξίδι, έτσι, άμα θέλει 4 ώρες στο αυτοκίνητο, σκεφτείτε πόσες μέρες πρέπει να κάνεις με τα πόδια μες στην έρημο. Και μόλις τους κινδύνους σε έρημο, να σε επιτεθούν εχθροί, ληστές, άγρια θηρία, να σε κατασπαράξουν, φίδια, δεν φτάναν πάντοτε. Πηγαίναν λοιπόν. Τι πηγαίνανε, τους στέλνανε οι υπόλοιποι, παίρναν τα καλάθια και πηγαίνανε στην Αλεξάνδρεια. Να τα πουλήσουν, να αγοράσουν μικρά τρόφιμα. Και τι τρόφιμα, ξερά παξιμάδια και τα λοιπά. Αυτά που τρώγανε τότε. Να τα γυρίσουν πίσω στην έρημο, στα σκητήρια των πατέρων. Τα πουλάνε. Παίρναν τα γρόσια, τα χρήματα που ήταν να πάρουν. Και στον δρόμο συναντάγανε φτωχούς. Δώσε από εδώ, δώσε από εκεί, δώσε από εδώ, δώσε από εκεί, τελειώνα τα χρήματα. Και μετά όταν συνέχιζαν οι φτωχοί, γιατί τους ζήταγα, αρχίνησαν να δίνουν τα ρούχα τους. Δεν έχω τίποτα άλλο σε όσο αδελφέ. Πάρε το ρούχο μου. Αυτό που φορώ. Και στο τέλος κρατούσαν μόνο το εξωτερικό για να μην γίνουν γυμνοί. Να μην μείνουν γυμνοί. Και διαβάζω ένα περιστατικό που λέει ένας από αυτούς τους μοναχούς, λέει, δεν έχω τίποτα άλλο να σου δώσω. Είναι αυτό, λέει, είναι η μέρα, λέει. Και άμα στο δώσω θα φανεί η γύμνια μου. Περίμενε να νυχτώσει και θα στο δώσω. Ώστε εγώ να φύγω, να πάω πίσω γυμνός. Και γύρισε πίσω γυμνός στο ασκητήριό του. Γυμνός, μόνο η γύμνια ήταν. Οι υπόλοιποι που περιμένουν τα τρόφιμα, γιατί με τα λεφτά που πήγαινε τα καλάθια, πρέπει να φέρει τρόφιμα, να φάνει άλλοι. Να φάνει άλλοι. Διάβαζα για τον πατέρα Βυσσαρίωνα, τον φωνάχρονο, το σύγχρονο που βρήκανε το λείψανό του, στη Λαμία. Διάβαζα ότι την περίοδο της κατοχής, δεν είχε το μοναστήρι λάδι και τρόφιμα. Και έβγαινε με τη θαυματουργική εικόνα έξω της Παναγίας και πήγαινε στα μπέλια, πήγαινε στα κτήματα και στους ελαιώνες όταν τρυπούσαν και τα ευλογούσε με την εικόνα της Παναγίας και ο κάθε χριστιανός του δίνε μισό δεν είναι και λάδι, ένα δεν είναι και λάδι, του δίνε ο άλλος σιτάρι, ο άλλος του δίνε καλαμπόκι και το μοναστήρι. Και εκεί λέει που μάζευε 40-50 τενεκέδες λάδι για να βγάλει τη χρονιά του μοναστήρι και ένα σωρό καλαμπόκι και αλεύρι και τι άλλα μάζευε, όταν γύριζε λέει πίσω, λέει, έχει μένει τενεκέ λάδι μόνο.
Και όταν το ρωτούσαν οι πατέρες, δεν του δώσαν άλλο. Δεν μου δώσανε, λέει, στον δρόμο λέει, βρήκα φτωχούς, φτωχές οικογένειες που είχαν παιδιά και πηγούσαν. Και πεθαίνανε στην κατοχή μιλάω. Και πεθαίνανε γιατί δεν είχαν λάδι. Πώς δεν θα το έφερνα το λάδι να έχουμε εμείς να τρώμε και εκείνοι να μην έχουν. Και να πεθάνει η οικογένειά μας. Αυτό σημαίνει ανιδιότητα, τελείως αγάπη. Για βάλτε εμάς τώρα τους μοναχούς, τους σύγχρονους μοναχούς, από το Άγιον Όρος, έξω από τα μοναστήρια που λέμε στον κόσμο, βάλτε σας παρακαλώ τους χριστιανούς μας, τους καλύτερους χριστιανούς που κοινωνούν κάθε Κυριακή και βάλτε και τους άλλους όλους χριστιανούς. Να το ποιος είναι αυτός που παίρνει το μισθό του, παίρνει τα πάντα και μέχρι να πάει πάλι πίσω τα έχει μοιράσει όλα. Και δεν σκέφτεται πως θα ζήσει η οικογένειά του. Θα το κάνει. Γιατί πρώτα βάζουμε τον εαυτό μας. Πρώτα θα εξασφαλίσουμε τα του οίκου μας και μετά θα εξασφαλίσουμε τα του Εκκλησίου. Οι Άγιοι δεν σκεφτόντουσαν έτσι. Και αυτό είναι τεραστία διαφορά. Οι Άγιοι δεν σκεφτόντουσαν έτσι. Ενθυμούμε τώρα ένα άλλο περιστατικό. Ένα περιστατικό που είχαν κολλήσει μία λοιμώδη νόσο στην Αίγυπτο. Και ο ένας πέθανε μετά τον άλλον, οι Αιγύπτιοι. Και δεν ξέρανε, σαπίζανε πάνω στα κρεβάτια, πυρετό μεγάλων, και ήταν πολιτική αρρώστια. Δεν τους πλησίαζε κανείς. Οι μόνοι που πήγαν και τους κοίταξαν, ήταν οι χριστιανοί μας. Οι μόνοι που πήγαν και τους κοίταξαν ήταν οι ασκητές από την έρημο, οι οποίοι έφυγαν, κατέβηκαν στις πόλεις, μπήκαν μέσα σπίτια που ήταν άρρωστοι και αρχίσανε και κοιτάγανε τους αρρώστους. Το ίδιο κάνανε και οι χριστιανοί. Αποτέλεσμα, κόλλησαν και οι μοναχοί την ίδια αρρώστια. Και πέθαναν αμφότεροι. Κόλλησαν και οι χριστιανοί. Και πέθαναν οι φόρτεροι. Και οι χριστιανοί. Και ελάχιστοι, λέει, έζησαν. Και ελάχιστοι έζησαν. Και από τους χριστιανούς και από τους μοναχούς. Γιατί πλησίασαν τους αλλούς. Ενώ από τους ειδωλολάτρες, από τους που λάτρευαν έναν άλλον Θεό, και πίστευαν ότι αυτοί οι Θεοί που λάτρευαν ήταν οι αληθινοί Θεοί, δεν πλησίασε κανένας από αυτούς. Αυτοί φύλαξαν τον εαυτό τους. Βλέπετε ότι η δικιά μας η πίστη έχει το ακριβώς αντίθετο. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Και γι' αυτό λέει, όποιος ζητάει να σώσει την εαυτού ψυχή, αυτός θα τη χάσει. Και όποιος θυσιάσει την ψυχή του, αυτός τη σώζει. Όποιος κοιτάξει τη ζωούλα του, αυτός τη χάνει. Χάνει τη βασιλεία των ουρανών. Μόνο αυτός που θυσιάζεται. Αλλά για να φτάσεις στη θυσία, σημαίνει ότι έχεις μεγάλη αγάπη μες στην καρδιά σου. Και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Δεν είμαστε εκεί πέρα. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εκεί πρέπει να είναι ο στόχος μας όμως. Ο στόχος μας, εμάς, σαν μοναχών, σαν χριστιανών, πρέπει να είναι εκεί. Είτε των λαϊκών, είτε των μοναχών. Εκεί πρέπει να είναι ο στόχος μας. Γι' αυτό τον Θεό μιλάει η Αγία Γραφή. Και αυτός ο Θεός όντως δεν έχει καμία σχέση με τους υπόλοιπους θεούς που είναι ψεύτικοι. Γι' αυτό λέει, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ούκ εσοντές οι Θεοί έτεροι πλήνε μου. Δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί. Και αυτός είναι ο Θεός αγάπης. Ο Θεός της αγάπης, ο Θεός της συγγνώμης, ο Θεός του ελέους, ο Θεός των μυθρημών, ο Θεός της φιλανθρωπίας. Φίλος του ανθρώπου. Πράγματα που τα έχουμε ξεχάσει. Αυτόν λοιπόν εμείς, το Θεό υποτίθεται ότι υπηρετούμε και λατρεύουμε. Στα λόγια. Μ' αρέσει να λέω την πραγματικότητα, παιδιά είναι. Στα λόγια.
γιατί στα έργα μας, μια Ορθόδοξη Ελλάδα, τόσα Ορθόδοξα μοναστήρια, θα υπάρχουν. Εύχομαι να υπάρχουν. Δεν το ξέρω αν υπάρχουν. Ο Θεός το γνωρίζει. Αλλά όπως έλεγε σε άλλη ομιλία, στην προηγούμενη, αν κανείς υπολογίσει ότι στα Σόδομα και τα Γόμορα έψαχνε ο Θεός από ένα να βρει για να σώσει τα Σόδομα και τα Γόμορα, αν δούμε και σωθεί η Ελλάδα, σημαίνει ότι υπάρχουν. Αν δούμε ότι δεν σώζεται, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε ένας σε κάθε πόλη. Είναι πολύ λιγότεροι. Οπότε και ο Θεός έρει την ευλογία του από πάνω. Τα προτραβάει. Και γι' αυτό δεν πατήσουμε καλά. Βλέπετε και εδώ λοιπόν έχει να κάνει η αγάπη αυτή που μας δίδαξε ο Ιησούς μας. Αυτή την αγάπη πρέπει να την έχουμε προς πάντες, προς φίλους και εχθρούς. Εμπράκτος. Αγάπη ενεργουμένη στην πράξη, όχι αγάπη στα λόγια. Και στόχος μας η θεμιότητα της αγάπης. Να φτάσουμε στο σημείο που να πούμε και εμείς τον αδελφό μας, να μπορούμε να το πούμε, περίμενε να ανοιχτώσει για να σου δώσω το επανοφόρι μου και να μείνω και εγώ γυμνός. Δεν πειράζει. Ας πεθάνω εγώ για να ζήσεις εσύ. Όπως έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί και οι μοναχοί της Αιγύπτου. Αυτόν τον Θεό υπηρετούμε, αυτόν τον Θεό λατρεύουμε, αυτόν τον Θεό πιστεύουμε. Έτσι οφείλουμε να είμαστε κι εμείς. Αν θέλουμε να λεγόμαστε μαθητέ εκείνου. Μαθητέ του Ιησού. Μαθητέ του Θεού της αγάπης. Και αν δεν το έχουμε μέσα μας αυτή τη στιγμή, που δεν το έχουμε, ούτε ομιλώ, ας αγωνιστούμε να ανέβουμε από τα σκαλιά. Είναι σκαλιά αρετών που έχουμε χρέος να τα ανεβούμε. Γιατί ανεβαίνοντας αυτά τα σκαλιά θα συναντήσουμε τον ίδιο το πρόσωπο του Θεού. Θα συναντήσουμε την αγάπη μπροστά μας και θα ενωθούμε μαζί Του. Θα θεοποιηθούμε τότε. Θα γίνουμε κι εμείς μικροί θεοί κατά χάρη. Είναι απάντες εν όσοι μαζί με τον Χριστό θα γίνουμε κι εμείς. Ένα όλοι. Εύχομαι να το πετύχουμε. Θέλει δρόμο και αγώνα όμως. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Η αγάπη δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχω συναντήσει ανθρώπους που τους λες να αγαπήσουν και δεν μπορούν. Δεν μπορούν να αγαπήσουν. Έχω βρει ανθρώπους οι οποίοι με ρωτούν πως είναι η αγάπη. Πως αισθάνεται ο άνθρωπος. Είτε γιατί μεγάλωσαν έτσι, είτε γιατί το DNA τους ήταν έτσι, είτε γιατί το περιβάλλον τους ήταν έτσι. Και πίσω από εκεί να ξέρετε κρύπτεται ένας υπέρμετρος εγωισμός. Γι' αυτό είπα, αυτός ο οποίος δεν αγαπά τον Θεό και δεν αγαπά τον πλησίον, αυτός αγαπά τον εαυτό. Όποιος αγαπά τον Θεό, αγαπά και τον πλησίον του, αυτός δεν αγαπά τον εαυτό. Αυτός θυσιάζει τον εαυτό. Σε αυτούς τους Αγίους να μοιάσουμε κι εμείς. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.